Για το σχέδιο με την ονομασία Νίκη που πρότεινε ο ίδιος, μίλησε στην Digital ο επιδημιολόγος ο Δ. Γιώργος Πάνος. Ο Δ. Πάνος υποστηρίζει ότι με το σχέδιο Νίκη, μέσα σε 3 με 5 εβδομάδες, η Κύπρος θα μπορέσει να φτάσει σε μηδενικούς αριθμούς τόσο σε κρούσματα όσο και σε νοσηλίες. Προτείνουμε και κάποιο τρόπο για να μπορούν να εφαρμόζονται και να γίνονται τα τεστ αυτά με 120 ομάδες ή κλιμάκια ή συνεργεία, αν θέλετε. Mm-hmm. Από 4 με 6 άτομα τα οποία θα έχουν εκπαιδευμένους για να μπορούν να κάνουν τα τεστ αυτά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε περίπου 500 τεστ την ημέρα ανά συνεργείο, μαζί με τα 20 συνεργεία τα οποία ήδη υπάρχουν και δραστηριοποιούνται όλο αυτό το διάστημα. Το σκεπτικό είναι ότι όποιος ελέγχεται, και θα ήταν επιθυμητό να ελεγχθούν 2 φορές πριν αρχίσουν τη δουλειά τους, θα έχουν μία βεβαίωση ότι είναι αρνητική για τον κορονοϊό. Αυτό σημαίνει ότι τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις, τα γραφεία θα μπορούν να έχουν άτομα τα οποία, εφόσον σέβονται τα μέτρα τα οποία έχουμε θεσπίσει, δηλαδή τη μάσκα, την αντισηψία, την απόσταση, την αποφυγή συγχρονισμού στους χώρους, τον κατάλληλο εξαερισμό που πρέπει να αναλλάσσεται ανά τόσες φορές την ώρα ανάλογα με τις κατευθυντήρες οδηγίες του κάθε κτηρίου. Θα πρέπει λοιπόν να έχει και ένα πιστοποιητικό από το rapid test, το οποίο είναι κλασικό πλέον και το παίρνει ο καθένας, έτσι ώστε να πιστοποιείται κάθε εβδομάδα ότι είναι αρνητικός. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούν να ανοίξουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί αυτό, πάρα πολλές επιχειρήσεις, σχεδόν όλες, με εξαίρεση καταρχήν τα εστιατόρια, τα μπαρ και τις καφετέριες, όπου εκεί, εάν εφαρμόσουν σωστό εξαερισμό, θα μπορούν να πάρουν τις άδειες τους και αυτοί, τηρώντας την απόσταση και τηρώντας τον εξαερισμό και τηρώντας φυσικά το σύστημα με την εξέταση, αρνητική εξέταση του rapid test.